κυρία Τρυφίλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ. Εγώ ακόμα περισσότερο, γιατί είσαι και κούκλος. Για να μην πω για τον οπερατέρ μας, αστράφτης, αστράφτης, βγάζεις αστράκια. Πώς βλέπετε σήμερα εσείς την τηλεόραση? Δεν έχω τίποτα εναντίον της. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ο τελευταίος εραστής μου η τηλεόραση. Ασχολούμαι μαζί της από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου δίνει πολλές φορές χαρά. Κοιτώντας το χρόνο πίσω, είναι κάτι που σας λείπει ή που δεν κάνατε αυτό που θέλετε να κάνετε? Είναι πάρα πολλά που δεν έκανα και που θέλω να κάνω. Μπορεί να βρεθεί ένας πιο τρελός από μένα και να μου δώσει το χέρι του και να κάνω πολλά από αυτά ακόμα. Γιατί τα όνειρα που έχω δεν είναι ηλικιακά, δηλαδή δεν είναι απαγορευμένα της ηλικίας μου. I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω, βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Η Μαρίνα Σάτι, πώς την είδατε φέτος που μας εκπροσώπησε? Μεγάλες προσδοκίες είχαμε πάντως. Mm-hmm. Πώς σας φαίνεται φωνητικά, πώς την ακούτε? Κοριζίστηκε, ωραία είναι, ναι. Πάντως σχολιάστηκε και η κίνησή της όταν μιλούσε εκπρόσωπος του Ισραήλ να χασμουριέται εκείνη τη στιγμή. Εσείς πώς την κρίνετε εκείνη την κίνησή της? Χασμουρήθηκε ο Χριστός και η Παναγία. Δεν βρέθηκε ένας Χριστιανός να της δώσει μία μπούφλα? Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδιά μου? Σε επικοινωνία που είχε με τους δημοσιογράφους, είπε ότι το έκανα για ένδειξη διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision. Και επικραθήκανε οι Ισραηλίτες, δεν φάγαν το βράδυ. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα? Οτιδήποτε είναι κακόγουστο, είναι κακόγουστο. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει. Την Ελένη Μενεγάκη, τη βλέπετε? Τι διαφορά έχει εντοπίσει από την αρχή της? Αυτό είναι το αστείο και το περίεργο. Καμία, είναι μία κουκλάρα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τελειώνει με το Μέγκα η συνεργασία της στη φετινή σεζόν. Έχει κι άλλα κανάλια να πάει η Ελένη, δεν χάνεται. Θα θέλατε να δείτε σε κάτι βραδινό ή σε αυτό που κάνει τώρα πολλά χρόνια επιτυχημένο? Θα ήθελα απλώς να τη βλέπω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή μου είναι πολύ συμπαθής. Είσαι γυναίκα ή άντρα? Εσύ τι είσαι, καταρχήν να μου πεις εσύ που είσαι και πνευματικός και πρέπει να δίνεις το παράδειγμα στους ανθρώπους. Κοίταξε να προσευχηθείς στο Θεό να είσαι καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Θέλω λίγο να σας πάω σε ένα περιστατικό με δύο ανθρώπους της Ρωσικής Εκκλησίας που ρώτησαν τον Λάκη Καβαλά αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Δεν ξέρω, μάλλον τσαντίστηκε. Του κακοφάνηκε κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν είναι και σε θέση να τον μπερδέψεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα μην κάνουμε την τρίχα τριχιά, γιατί θα γίνω έξαλλη. Στην υπόθεση του κυρίου Φιλιππίδη, θεωρείτε ότι θα αλλάξει η απόφαση τώρα στο δικαστήριο που είναι 3 Ιουνίου? Καταρχήν θέλω να κάνει κάτι και να επιστρέψει, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και έχει πάρα πολύ ταλέντο. Και είναι αμαρτία ένα τέτοιο ταλέντο να μην είναι στη δουλειά που πρέπει. Και να σταματήσουμε τώρα να βάζουμε και στους ηθοποιούς και στους καλλιτέχνες μεγενθετικούς βαφακούς και όχι κοίταξες δεξιά, όχι κοίταξες αριστερά. Σας παρακαλώ ρε παιδιά, άνθρωποι ελεύθεροι είμαστε κι εμείς. Mm-hmm. Ο δε Φιλιππίδης είναι ο καλύτερος της γενιάς του. Ελενίτσα μου γλυκιά, είσαι κούκλα, είσαι χαϊτωμένη, είσαι ετοιμόλογη και έξυπνη. Χαίρομαι πάρα πολύ, θα χαιρόμουν αν ήσουν και εσύ εδώ να κάναμε και ένα καλαμπούρι, ας πούμε, οι δύο γυναίκες. Χαίρομαι που βγαίνεις στην τηλεόραση και κάνεις όλες τις γυναίκες, εμένα και τις υπόλοιπες, υπερήφανες. Να σε πάντα καλά, κορούλα μου, σε φιλώ. Με συγκίνει με τα γλυκά της λόγια, την ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Είναι μια γυναίκα που όταν τη γνωρίζεις από κοντά έχεις μόνο να πάρεις. Είναι πάρα πολύ δοτική, είναι ανοιχτή η αγκαλιά της. Εγώ τη συνάντησα πρώτη φορά όταν κάναμε το καλοκαίρι Νότ και τη γνώρισα προσωπικά. Δηλαδή ενώ μέσα στα χρόνια δεν είχε τύχει ποτέ να βρεθούμε. Και πραγματικά είναι τόσο πρόσχαρος άνθρωπος σε πολλά. Μπορεί να μην συμφωνείς αυτό που είπες και εσύ πριν. Φάνηκε και από αυτά που είπε τώρα. Για σε τον κάποια Πέτρο Φιλιππίδη. Όχι, δεν θα πω όνομα εγώ. Η Βάσια είναι ένα εξαιρετικό άτομο του θεάτρου. Έχω παίξει μαζί της και πραγματικά είναι είναι ένα μάθημα το να την παρακολουθείς. Στην τηλεόραση δεν βλέπουμε όπως πιθανά. Ναι, στην τηλεόραση έχει γράψει ιστορία. Δεν τις έχουν κάνει προτάσεις, έχει μεγαλώσει. Και όλας πέρασε μεγάλες περιπέτειες υγείας και βγήκε ηρωίδα. Πραγματικά δηλαδή τις βγάζουμε το καπέλο.
κάποιες δηλώσεις που κάνει πρέπει να τις προσέχει. Έχει δεχτεί μέσα σε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια αρκετό πόλεμο για τη στήριξη που έχει δημόσια δώσει στον Πέτρο Φιλιππίδη. Αυτό είναι μια αλήθεια. Γιατί... Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος δεν δικάζεται για το ταλέντο του. Δικάζεται για κάποιες πράξεις. Αυτό δεν το έχει καταλάβει η Βάσια. Εμένα ξέρετε ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ήταν. Ένας άνθρωπος της ζωής μου. Που έπαιρνε μέσα στο σπίτι του, χρωστά, που είχατε σχέση. Μα που... του χρωστάω και ένα τμήμα της καριέρας μου. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Σπύρο, μια ερώτηση. Όμως... Αν η Βάσια όμως θέλει να διαχωρίσει το συμβάνει, όποιο συμβάνει, ό,τι εν πάση περιπτώσει θα κρίνει η δικαιοσύνη, από το ταλέντο δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει το δικαίωμα. Ναι, δεν βάζει ένα αλλά ποτέ. Έτσι. Λέει, ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι το καλύτερο. Δεν βάζει το αλλά, αλλά παρόλα αυτά λέω, είναι ο καλύτερος ηθοποιός. Υπάρχουν όμως και κάποιες καταγγελίες. Αυτό δεν το έχει δει. Αυτό δεν το έχει δει. Εγώ, ως πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών, έχω την ευχέρεια να ακούσω και κάποιους ανθρώπους τι έχουν πει για το φίλο αυτόν τον άνθρωπο που τον έχω μέσα στην καρδιά μου ως ένα φίλο. Ως έναν άνθρωπο που έπαιξε ρόλο μεγάλο στη ζωή μου. Μιλάτε τώρα, Σπύρο. Όχι. Εφόσον δεν ολοκληρωθεί η δίκη, δεν μπορώ να μιλήσω. Εφόσον είμαι μάρτυρα σε μια δίκη, αναγκαστικά, γιατί εγώ δεν ζήτησα να είμαι μάρτυρα ποτέ. Εφόσον λοιπόν με έχουν βάλει μάρτυρα, θα πρέπει μέχρι τη δίκη να σιωπώ. Και να περιμένω τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Η αλήθεια είναι πως όλοι το ταλέντο του ανθρώπου όμως είναι αναμφισβήτητο. Αλλά πρέπει να βάζεις. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Το αλλά μην το ξεχνάμε. Αυτό λέει πάντως και εκείνη απλά δεν. Όχι, δεν είπε το αλλά ποτέ. Πάντως παραμένει. Γι' αυτό διαφωνώ. Αυτό μένει, λέει ο Σπύρος, ότι μένει στο πρώτο σκέλος που είναι το σκέλος του ταλέντου του. Και αφού υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται. Έχουν πάρει το δικαστικό δρόμο και υπάρχει εξέλιξη και περιμένουμε το εφετείο 3 Ιουνίου. Ας δούμε την απόφαση. Το εφετείο αρχίζει 3 Ιουνίου, δεν είναι. Ναι, περιμένουμε, όχι να βγάλει την απόφαση, να ξεκινήσει. Και έχει προταθεί και ο γιος του. Για μα ο γιος είναι ένας... Στα θεατρικά βραβεία και λένε κιόλας ότι είναι και φαβορί να το πάρει. Ο γιος είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός. Όπως και ο Πέτρος. Ένας σπουδαίος ηθοποιός. Αυτό είναι και κάτι. Όμως πλήρωσε και αυτό τίμημα. Αναμφισβήτητα. Δεν πρέπει το παιδί να ενθουσιάζεται από τις καταστάσεις. Αυτό με τον ηλικιακό ρατσισμό θα το δείτε ποτέ σας. Ποιο? Με τον ηλικιακό ρατσισμό. Γιατί το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Υπάρχουν παραστάσεις ακόμα και στο Εθνικό Θέατρο όπου παίρνουν τους νεότερους ηθοποιούς να κάνουν τους γέρους και μεταπλάθουν τα έργα έτσι. Ώστε να παίζουν νεότεροι γιατί παίρνουν και λιγότερα χρήματα. Εμείς έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και πέρασε και μέσα στη συλλογική σύμβαση ένα τμήμα των ηθοποιών να είναι άνω των 50. Μπράβο, δηλαδή οι υπόλοιποι είναι... θα πεθάνουν. Να είναι εκτός τώρα η Βάσια Τρυφίλη. Και να έχει και όρεξη να δουλέψει. Είδες εμείς Σπύρο ότι εκπομπή είμαστε. Το ζητήσατε εσείς, το κάναμε πραξίδις. Έτσι είμαστε ανοιχτά οι καρδιές. Γιορτάζεις σήμερα, δεν λέμε κάτι, γιορτάζεις. Σήμαντε το χιούμορ. Για σένα το λέει. Για πως είναι, για πως είναι. Γιατί ο Δημήτρης Μιόγλου είναι υπεύθυνος. Για το πως είναι μόνο η ζωή. Εγώ με τώρα είμαστε πολύ κοντά σε ηλικία. Εγώ είμαι 37 της όπως είναι. Εγώ εδώ είμαι ο μεγαλύτερος όλων. Κλείνω 50 χρόνια στο θέατρο φέτος. Καρδούλα μου, να τα χιλιάσεις μέσα από την καρδιά μου. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μεγαλώνουμε. Να μεγαλώνουμε ωραία και να αισθανόμαστε. Το ταλέντο το κλείνει ο κόσμος. Όλη τη ζωή μπροστά μας. Εκεί διαφοροποιείται ο άνθρωπος.